Καλημέρα, γεια σας. Καλώς ορίσατε και πάλι πίσω στο κανάλι. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλες καλά. Είμαστε στο σπίτι, είναι Κυριακή, είναι συννεφιασμένη Κυριακή που μοιάζεις με την καρδιά μου που λέει και το άσμα, όχι. Ναι, έχει μία συννεφιά σήμερα, ωραία χουχουλιάρικη Κυριακή σήμερα. Απλά άνοιξα την κάμερα να σας πω ένα καλημέρα και να ξεκινήσουμε το νέο μας βλογκάκι. Και να δω τι θα σας βάλω σήμερα, τι θα σας φτιάξω σήμερα, αγάπες μου, τι να σας φτιάξω. Σήμερα βασικά μου έχει μείνει ζύμη από την πάστα φλόρα, η οποία βέβαια θα πω το εξής, διαφέρει λίγο με τη ζύμη της τάρτας, αλλά παρόλα αυτά μοιάζει σαν τάρτα. Οπότε επειδή μου έχει μείνει η ζύμη, σκέφτηκα μήπως το βραδάκι, επειδή το μεσημέρι θα ψήσουμε, λόγω ότι την Τσικνοπέμπτη σας είπα ότι ο Κώστας έφερε φαγητό, οπότε δεν ψήσαμε την Τσικνοπέμπτη. Οπότε σήμερα θα ψήσουμε Κυριακή, όλοι μαζί εδώ, ο μπαμπάς μας είναι στο σπίτι, θα ψήσουμε. Θα το τσικνήσουμε δηλαδή σήμερα εμείς. Και σκέφτηκα, αυτό ήθελα να σας πω γιατί μπερδεύομαι, σκέφτηκα ότι το βράδυ, επειδή συνήθως το απογευματάκι προς βραδάκι τα παιδάκια πάλι πεινάνε και αρχίζουν και ψαχουλεύουν και τρώνε και αυτά, τη ζύμη από την τάρτα που μου είχε μείνει και την έχω στο ψυγείο, επειδή μετά τη δεύτερη μέρα πάει, γεια σας, λέω να την κάνω αλμυρί. Οπότε θα τη φτιάξουμε παρείτσα. Και τι άλλο, να σας πω ότι τελικά σούπερ μάρκετ δεν έχω παραγγείλει ακόμα, δεν έχω κάτσει ακόμα για να παραγγείλω, γιατί για να παραγγείλεις πρέπει να κάτσεις. Και για να κάτσεις πρέπει να έχεις χρόνο. Οπότε δεν είχα χρόνο καθόλου. Έπρεπε να ετοιμάσω το προηγούμενο βίντεο που όπως καταλάβατε βγήκε αρκετά μεγάλο και έπρεπε να το προσέξω λιγάκι και αυτά. Και δεν πρόλαβα να παραγγείλω. Οπότε θα κάτσω σήμερα Κυριακή να παραγγείλω, να δω πότε μπορούν να μου τα στείλουν ή τουλάχιστον να πάμε εμείς να τα παραλάβουμε. Αυτά, σας κλείνω εδώ να ξεκινήσω να κάνω δουλίτσες και τα λέμε στη συνέχεια. Να σας στείλω ένα φιλί και ένα μεγάλο ευχαριστώ που αγαπάτε τόσο πολύ αυτά τα vlogs. Πραγματικά το τελευταίο, ενώ σας είπα ότι θα το κλείσω τώρα και θα το πούμε στη συνέχεια, αλλά όλο και κάτι βγάζω να πω. Πραγματικά σας ευχαριστώ όμως, γιατί το φοβήθηκα ότι ήταν αρκετά μεγάλο και λέω θα τις κουράσω, θα. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι είχε τόσο ενδιαφέροντα με τις πανακόπιτα, με. Που λέω εντάξει, τουλάχιστον έχουν να πάρουν κάτι. Αυτά. Κλείνω και τα λέμε στη συνέχεια. Φύγαμε. Αλλά να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, και όπως βλέπετε πίσω μου, το απόλυτο χάος. Το βλέπετε πίσω το χάος. Είναι που φάγαμε τα πρωινά. Και δεν τα έχω μαζέψει ακόμα. Ο Κώστας μου έφερε τώρα μόλις τη μαναβική. Τι μου έφερε, δεν θα λέω κιόλας τι μου έφερε. Φέρει. Εδώ. Ψωμάκι. Άλλο. Τσουρεκάκι ωραίο. Άλτα τι είναι, εδώ είναι οι μπανάνες, τέλεια. Πορτοκάλια. Λοιπόν, σαλάτα γούρι που του ζήτησα. Εδώ, πιπεριές για την τάρτα. Για την τάρτα, ωραία. Άλλο. Α, ένα μπέικον που ήθελα να βάλω στην τάρτα επίσης. Έφερε και πιτούλες που θα ψήσουμε, νάτες. Χειροποίητες. Και τι άλλο έφερε εδώ, και λεμόνια. Και λεμόνια, αυτά. Α, να, μας έφερε και μπρόκολο. Που θα βράσουμε τώρα. Και πήρε και αρκετό γιατί τρώει και ο Μπάμπης και ο Δημήτρης και οι υπόλοιποι. Και πατάτες. Και αυτή είναι η μαναβική μας. Πάω να ξεκινήσω να μαζεύω κουζίνα γιατί πρέπει να ετοιμάσω και τα κρέατα γιατί θα ξεκινήσουμε το ψήσιμο. Σε αυτό το σημείο θα σας πω ότι σήμερα θα δείτε τη Σίζαρ χωρίς βέβαια το κοτόπουλο. Λοιπόν, οπότε σήμερα θα την κάνω απλή τη Σίζαρ, θα δείτε τη διαδικασία όλη εκτός από το κοτόπουλο. Αυτά.
Σας κλείνω και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμες, ναι κορίτσια μου, να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη σίζα. Θα σας πω γρήγορα τι θα χρειαστείτε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη σγουρή τη σαλάτα, που σας έδειξα και το πρωί. Θα βάλω και μπέικον. Συνήθως βάζω το κοτόπουλο, είτε βραστό είτε ψητόφα από την πάπρικα. Τρώει μύτη μου. Θα χρειαστείτε μαγιονέζα, μουστάρδα, λεμόνι, μουστάρδα, μαγιονέζα, λεμόνι, λίγο ξύδι και αλάτι και πιπέρι. Επίσης, σε παρένθεση, ότι κανονικά η σος της Caesars θέλει ατζούγια. Εγώ δεν βάζω ατζούγιες μέσα, είναι απλή, κλασική σος. Για τη σαλάτα γίνεται πεντανόστιμη, εάν τη φάτε θα το θυμηθά, με θυμηθείτε, πραγματικά θα σας αρέσει. Εμένα γενικά μου αρέσουν οι εύκολες σαλάτες, κολλές. Οι σαλάτες οι κλασικές, μου αρέσει πάρα πολύ η σαλάτα ντάκος με ντομάτα, φέτα. Απλές σαλάτες. Δεν μου αρέσει δηλαδή να βάζω πάρα πολλά και δεν θα... εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί το φαγητό σχεδόν είναι έτοιμο και σε λίγο θα αρχίσουν να μαζεύονται.
μυαλάκι λιγάκι. Κορίτσια μου γλυκά, με έχω μαζέψει, κουζίνα τα πάντα, έτοιμα όλα. Ο Δημήτρης τώρα κάτι μανταρίνια να το ξαναλέρωσω πάλι. Και σε αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι δεν θα βγει η τάρτα η αλμυρή, θα γίνει. Θα τη φτιάξουμε όμως, να είστε σίγουρες, γιατί είναι μέσα στο πρόγραμμά μου. Και τη ζύμη που έχει μείνει θα την κάνω με σαντιγί και φράουλες ώστε να γίνει πιο γλυκό. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα γρήγορα, γιατί η σαντιγί πρέπει να μπει μετά και ψυγείο. Λοιπόν, η ζύμη είναι έτοιμη, πάμε να κατεβάσω κάμερα να ξεκινήσουμε να το φτιάχνουμε.
Α, κάθισα. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, κορίτσια μου, όμορφα και αγαπημένα. Αγάπη μου. 8 Μαρτίου σήμερα, ημέρα της γυναίκας. Να είμαστε όλες καλά, να μεγαλώνουμε τα παιδάκια μας, η κάθε μία την οικογένειά της. Εντάξει, η γυναίκα είναι η γυναίκα, τελείωσε. Μπορεί να κάνει τα πάντα, δεν χρειάζεται να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Λοιπόν, έχω ήδη ξεκινήσει εγώ από το πρωί και τις δουλειές. Σήμερα έχω σφουγγάρισμα, σκούπισμα, τα πάντα. Έχουμε να κάνουμε παστίτσιο, οπότε αν είσαστε καινούργιες σε αυτό το κανάλι και δεν το έχετε ξαναδεί, είναι ευκαιρία σήμερα να μείνετε στην παρέα μας και να δείτε πως κάνω εγώ το παστίτσιο. Να βάλετε το καμπανάκι. Το καμπανάκι, λέει ο Δημήτρης, να πατάτε. Λοιπόν, αν το προηγούμενο βίντεο βγήκε 42, αυτό πραγματικά με όλα αυτά που έχω σκεφτεί να σας βάλω μέσα, δεν ξέρω πραγματικά πόσο θα βγει. Λοιπόν, πάω να σηκώσω τηλέφωνο και τα λέμε στη συνέχεια. Λοιπόν, είμαστε στη φάση αυτή τώρα που έχω φέρει τον Δημήτρη εδώ να ξεκινήσουμε το μάθημα για να φτιάχνω και την κουζίνα, γιατί όταν κάθομαι μαζί του στο δωμάτιό του δεν κάνω απολύτως τίποτα και επειδή έχω πάρα πολλές δουλειές σήμερα, τον έφερα κάτω να ξεκινήσει εδώ το μάθημα και παράλληλα εγώ να μαγειρεύω. Εν τω μεταξύ δεν είχα κρεμμύδια, έχω παραγγείλει από τις 12 και 4 στο Μανάβικο να μου φέρουν κρεμμύδια και λέω να μου φέρουν τώρα να τους φέρω μόνο για κρεμμύδια, δεν γινόταν, οπότε παρέγγειλα και κάποια άλλα πράγματα έξτρα για να μου τα φέρουνε και έχει περάσει πόση ώρα και ακόμα δεν τα έχουν φέρει. Αυτό είναι το κακό, να μην μπορείς να βγεις έξω, γιατί εγώ τώρα με τα παιδιά δεν μπορώ να φύγω. Δεν ξέρω, πάει πάρα πολύ πίσω η μέρα τώρα, παιδιά. Και ήδη έχω βάλει σιγά σιγά τον κιμά και περιμένω. Εν αναμονή των κρεμμυδιών. Θα έρθουν σήμερα τα κρεμμύδια? Δεν θα έρθουν σήμερα τα κρεμμύδια? Ιδού το ερώτημα. Και ναι, λοιπόν, τα κρεμμύδια ήρθανε. Μιλάω λίγο σιγά γιατί τον Δημήτρη τον μετέφερα στο σαλόνι για να συνεχίσει το μάθημά του.
Λοιπόν, ήδη έχω εγώ ξεκινήσει τώρα και έβαλα το κιμά. Έβαλα το κιμά, πάμε να καθαρίσω τα κρεμμυδάκια. Πού θα πήγα τα κρεμμυδιά εδώ. Πολύτιμα κρεμμύδια. Πόση ώρα τα περίμενα εγώ αυτά τα κρεμμύδια. Και στο άσχετο μας φέρανε και αγγούρια. Χωρίς να έχουν παραγγείλει. Αλλά θα τα φάμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, καθαρίζω κρεμμυδάκι. Εμένα μου αρέσει να ψιλοκόβω λοιπόν το κρεμμύδι μου. Και πάμε να σας κατεβάσω λοιπόν την κάμερα για να ξεκινήσουμε τον κιμά. Να βάλω τα μακαρόνια, φυσικά, φυσικά. Και στη συνέχεια να κάνουμε την μπεσαμέλ μας. Φύγαμε. Thank you.
τα κάθισα, ναι. Κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσω αυτό το βιντεάκι, κορίτσια μου αγαπημένα. Ήδη σας έχω βάλει πάρα πολλά πράγματα μέσα από το τι έχω κάνει αυτές τις μέρες. Τι άλλο ήθελα να σας πω, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Ελπίζω να σας αρέσει, ελπίζω να σας κρατήσω ωραία συντροφιά και σε αυτό το βιντεάκι. Περιμένω φυσικά όπως πάντα τα σχόλια για να τα πούμε κάτω, στα σχόλια όπως τα λέμε εμείς. Και από μένα και όλη τη φαμίλια, φιλάκια πολλά, μουά, καλά να περνάτε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Bye bye bye.